Κύριο, συγχαρητήρια σε ένα δύσκολο και συναρπαστικό αγώνα. Μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα και η κατάσταση του κυπέλου αντρών της ΕΚΑΣ για τον Καρός. Το παιχνίδι ήταν άτεχνο γενικά, αλλά αρκετά συναρπαστικό στο τέλος. Πιστεύεις ότι τελικά το πήρατε δίκαια? Νομίζω ότι σφραγίστηκε η προσπάθεια των παιδιών. Τα δώσαν όλα στο παιχνίδι και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πιστέψαμε σε αυτό, δεν ήρθαμε. Εντάξει, η Χαλκιδόνα έχει τίτλο φαβορί σαν πρωταθλήτρια της κατηγορίας, αλλά εμείς πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Άλλωστε, είχαμε κερδίσει και στο πρωτάθλημα μια φορά. Νομίζω τα δώσαμε όλα και στο τέλος μέτρησε. Νομίζω ότι αυτός που το ήθελε πιο πολύ κέρδισε. Η ομάδα στο πρωτάθλημα δεν κατάφερε τελικά να ανέβει. Δεν ξέρω αν ήταν στόχος από την αρχή του χρόνου αυτό. Αλλά έκανε μια πολύ καλή πορεία για να οφώνει την κατηγορία. Θέλεις να πεις κάτι για το πρωτάθλημα που μόλις τελείωσε? Καταρχήν, εγώ στην ομάδα είμαι πολύ λίγο καιρό, με τρεις μήνες. Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προηγούμενο προπονητή του, τον κύριο Γραμματόπουλο. Γιατί η ομάδα έτσι κι αλλιώς, όταν την πήρα, ήταν σε μια πολύ καλή θέση και κυνηγούσε ακόμα και την άνοδο. Αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Εξ αρχής ο στόχος ήταν το κύπελλο. Να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα, εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι εντάξει, η ομάδα με τις δυνατότητες που έχει πήγε πολύ καλά. Η επόμενη μέρα για τον Καρός? Η επόμενη μέρα ξεκούραση. Διακοπές και θα δούμε από τον χρόνο. Καλώς, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι.